Πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα μας. Σας είπαμε ότι εδώ στο στούντιο είναι ειδικοί και εμείς πάντα με κάθε σεβασμό ανοίγουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα και θέλουμε ειδικούς στο στούντιο για να μας βοηθήσουν. Είναι ο κύριος Φωτής Πυρόπουλος, ποινικολόγος, εγκληματολόγος, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Σούρας, ψυχίατρος, γνωστός και πάντα για αυτά τα θέματα μας βοηθάει. Καλημέρα και καλή σεζόν σας εύχομαι. Να είστε καλά, κύριε Σούρα. Και καλή αρχή, κυρία μου. Να είστε καλά. Γιατί τι κοιτάτε έτσι, κύριε Σούρα, υπονοείτε κάτι για την καλή αρχή είπα. Καλή αρχή, δεν είπα τίποτα παραπάνω. Θέλετε να αρχίσουμε τον καυγά. Ότι έχετε μια υπέροχη κυρία δίπλα σας, κύριε Χαριτάτε, αυτό είναι... Έχω υπέροχη κυρία, γι' αυτό έχω βάλει και τον υπέροχο Καλιακάνη σε ζωντανή σύνδεση. Λέω μακριά, αγαπητέ Γιώργο. Δεν τους φέρνεις όλοι στούντιο. Όχι όλοι, κύριε, μαζί. Προς υπογράφου. Είστε καλά, ευχαριστούμε, κύριε Καλιακάνη. Ο Σπύρος είναι ένας αξιολογότατος και φίλος και καλός φίλος και καλός δικηγόρος. Είναι Γιώργο, είναι. Ξεκινήσουμε από... Γιώργο, δύο λεπτά. Γιώργο, δύο λεπτά. Καλημέρα καταρχήν. Να ξεκινήσουμε από μία διόρθωση. Η λέξη bullying σημαίνει σχολικός εκφοβισμός. Άρα λέμε τραμπουκισμό, λέτε. Από τη στιγμή που έχουμε μαχαίρια, κατσαβίδια και ανελέγχο ξύλο, μιλάμε για βία. Αν τη λέξη bullying τη χρησιμοποιούμε, δεν καταλαβαίνουμε τη βία που υπάρχει στα σχολεία. Άρα λοιπόν για μένα η λέξη bullying δεν υπάρχει. Υπάρχει η βία η οποία ξεκινάει και πάει, θα το πούμε. Ωραία, από πού. Να συμπληρώσω τον κύριο Σούρα, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Λοιπόν, πραγματικά μιλάμε για βία, έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Σούρας και σε ορολογικό επίπεδο επιστημονικά η λέξη bullying είναι μια έννοια ομπρέλα η οποία μπορεί να καλύπτει από ίσονο σημασία πράξη. Ναι, και να εξευμενήσει τα βαριά. Ακριβώς, αλλά μέχρι και βίαιες πράξεις και δεν είναι νομική έννοια, οπότε δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε και να καλύπτουμε καλά, ουσιαστικά βίαιες πράξεις. Μέσω βάζοντας σε αυτή την λοιπόν. Να το πάρουμε σειρά, αγαπητέ Γιώργο. Αν μου επιτρέπετε, λοιπόν, εγώ να πω, δεν έχει σημασία μεγάλη, έχει σημασία, όχι μεγάλη σημασία όμως, πώς το λέμε. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά έχουν ξεφύγει, ότι τα παιδιά επιτίθονται με πολεμικά όπλα. Πάμε εκεί, Γιώργο. Χέρια. Μαχαίρια στα χέρια τους. Χτυπήματα στα... Χτυπήματα σε σημεία που συνήθως οι στρατευμένοι οπαδοί, είτε του υποκόσμου, είτε της οπαδικής βίας, σε νεαρά, άγουρα μυαλά εκπαιδεύουν τέτοιες συμπεριφορές. Τι συμβαίνει, Γιώργο? Τα παιδιά νιώθουν επιθετικότητα. Μεγάλη επιθετικότητα. Ναι, αλλά ποιοι τους οργανώνουν? Είδαμε, ας πούμε, γιατί ξέρω που το πάτε και έχετε δίκιο σε αυτό, είδαμε μια περίπτωση στην Γλυφάδα που βλέπουμε ότι υπάρχει ένα άτομο, ένα περίεργο άτομο, ένα άτομο ερωτηματικό που είναι ενήλικας και είναι εκεί που χτυπιούνται τα κορίτσια, όχι χτυπιούνται, που χτυπάνε το κορίτσι, γιατί το κορίτσι θύμα φαίνεται ότι δεν σηκώνει το χέρι του να χτυπήσει. Και τους λέει, τους δίνει παραγγελίες, τους λέει fight, fight, δηλαδή πάλεψε, πάλεψε. Υπάρχουν και κάποιοι που τα καθοδηγούν. Αν θέλετε την άποψή μου, αυτοί που καθοδηγούν τα παιδιά στη βία είμαστε όλοι εμείς, η γενιά μας, αυτό που έχουμε δημιουργήσει είναι δικό μας, είναι από δικές μας ενέργειες, είναι αποτέλεσμα δικό μας. Τα ξέρει πολύ καλά ο κ. Σούρας, μέσα από την οικογένεια. Μέσα από την οικογένεια, γιατί δεν ασχολούνται οι οικογένειες, παρκάρουν τα παιδιά τους, τους δίνουν τα κινητά στα χέρια και τους αφήνουν σε μια γωνία και δεν επιτηρούν τη βλέπουν Γιώργο, τα παιδιά τους. Γιώργο, Γιώργο, στο ρεπορτάζ από το βίωμά σου. Γιώργο, ναι. Θα πάμε στα του κ. Σούρα, όπως και στα νομικά. Στο νομικό πλαίσιο, για το... αλλά επίτρεψέ μου, Χρήστα, Γιώργο, ποιοι μαθαίνουν αυτά τα παιδιά πώς να χτυπούν και πώς να μαχαιρώνουν? Γιατί αυτά τα παιδιά που τα οργανώνουν κάποιοι για συγκεκριμένο λόγο, εκτονώνουν αυτά που μάθανε και στις διαφορές τους με τους συμμαθητές τους, με τους ερωτές τους, με τους καυγάδες τους καθημερινούς. Ποιοι είναι αυτοί, Γιώργο? Ακούστε, τα μαθαίνουν καταρχήν από το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο βλέπουν όλο τέτοιες εικόνες, πόσο ένας χτυπάει ο άλλος. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Καλιακμάνη, αλλά και σε ποια σημεία να χτυπούν. Και σε ποια σημεία να χτυπούν. Τα βλέπουν όλα από το διαδίκτυο. Μετά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θα δούμε ποιος είναι ο ρόλος τους, για ποιο λόγο εξωθούν τα παιδιά. Καταρχήν με τη μουσική. Η μουσική τραπ. Βλέπετε ότι αυτοί οι στιχουργοί, αλλά και αυτοί που φτιάχνουν τα βίντεο κλιπ, βγάζουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Ποιο είναι αυτό το πρότυπο? Του διακινητή ναρκωτικών, του χρήστη ναρκωτικών. Ναι, για να εξυπηρετεί ο πιτσιρικάς, ο άμυαλος, το σύστημα.
αυτών που στη διακίνηση, στην μικροδιακίνηση, στο έτσι. Παδικό, στο χτύπημα στο παδικό. Έτσι. Να κάνει έτσι. Το τσιράκι στη χαλιά ενέργεια, να κάνει το, τον έτσι. Συνεργό. Να τα λέμε αυτά. Έτσι, έτσι. Άρα, δεν πάμε καλά ως κοινωνία. Mm. Και αυτά τα μέτρα, επειδή εγώ ως αστυνομικός θα μιλήσω, θα πω ότι δεν θα πρέπει αυτό το πράγμα που έχει φύγει δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Δεν γίνεται να το αντιμετωπίζει η αστυνομία όταν πρόκειται για παιδιά 12 και 13 και 14 χρονών. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα προστασίας πρώτα, πρόληψης. Η αστυνομία συμβάλλει σε αυτό. Να καταλάβει ο κόσμος. Τα πάντα δημιουργούνται μέσα στην οικογένεια. Πάμε στους γονείς δηλαδή. Τα πάντα δημιουργούνται στην οικογένεια από την οικογένεια. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Η βία γεννιέται μέσα στο σπίτι μας, από τους γονείς που δεν βάζουν όρια ή από τους γονείς που μαθαίνουν στα παιδιά τη βία ή από τους γονείς που επιτρέπουν τα παιδιά τη βία. Επιτρέπουν τη βία στα παιδιά. Αυτή η βία μεταφέρεται στο σχολείο. Το σχολείο είναι το σχολείο όπως εμείς το ξέρουμε ή όπως το φανταζόμαστε. Δεν έχει καμία σχέση. Το σχολείο είναι 3 εκατομμύρια διαφορετικές ιδέες που πρέπει να εφαρμοστούν μέσα σε μια μέρα. Το Υπουργείο Παιδείας έχει μπλεχτεί και ούτε ξέρει τι τους δίνει να μάθουν. Άμα πάρετε τα βιβλία του σχολείου του Δημοτικού, θα μείνετε με ανοιχτό το στόμα. Τα έχω μπροστά μου, δεν θέλω να τα δείξω. Γιατί, για να μην δημιουργήσουμε... Το τι γράφουνε, το τι λένε, το τι αντίθετα πράγματα περνάνε στα παιδιά, το τι αποδιοργάνωση περνάνε όλα στα παιδιά. Όλα αυτά συντελούν στη φόρτιση και στη βία, λέτε. Όλα αυτά μέσα, ναι. Μέσα στο κομμάτι των βιβλίων και του σχολείου. Και επίσης, η βία που μεταφέρεται μέσα στο σχολείο, δυστυχώς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Γιατί? Ούτε οι δάσκαλοι ξέρουν, δεν έχουν μάθει, ούτε οι ειδικοί έχουν μπει μέσα στα σχολεία. Ποιοι ειδικοί? Οι ειδικοί που μόλις τελειώσαν το πανεπιστήμιο και διαβάζουν το ίντερνετ και τα βιβλία τους, θα πάνε να μας μάθουν ευκολότερα. Κύριε Σουρά, τι λέτε στον πατέρα και στην μητέρα που λέει το παιδί μου έχει μια φαλτσέτα μαζί του γιατί θέλει να γίνει μπαρμπέρης ή κομμωτής. Τι λέτε στον πατέρα και στην μητέρα που πάνε και κάνουν καυγά μέσα στο λυκειάρχη ή στο διευθυντή του σχολείου και του λένε εγώ ρόλος μου είναι να υπερασπιστώ το παιδί μου. Σε αυτό το γονέα, τι του λέτε? Αν ο γονέας ήταν ενημερωμένος τι πρέπει να λέει στο παιδί και πώς πρέπει να αντιμετωπίσει το παιδί και αν τα όρια του σχολείου και των γονιών ήταν προκαθορισμένα για να μην γίνεται αυτό το μπάχαλο που λέω, τότε δεν θα έπρεπε να πω τίποτα. Τώρα δυστυχώς όλα τα σχολεία που πηγαίνω να μιλήσω μαλώνουν οι γονείς με τους δασκάλους. Και μαλώνουν γιατί άλλα λένε τα βιβλία, άλλα ξέρει ο γονιός να διδάξει. Άλλα δημιουργούνται στα παιδιά μέσα στα σχολεία, άλλα ο γονιός έχει μέσα στην τάξη. Επίσης ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι, το οποίο το έχουμε πει Σπύρο εκατομμύρια φορές, γιατί να μην λειτουργήσει η σχολή γονέων που λειτουργούσε παλιά μία φορά το μήνα, ούτως ώστε ειδικοί, με πείρα ειδικοί και όχι μόνο με γνώση, να ενημερώνουν τους γονείς. Πάνε οι καθηγητές, καλούν οι γονείς στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, το κάνουν και οι ίδιοι οι άνθρωποι που είναι στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, ζητούν από εσάς. Από τον Καλιακμάνη, από τον κύριο Σπυρόπουλο, από τον κύριο Σούρα και άλλους ανθρώπους, κυρίες και κυρίους, ειδικούς, να πάνε να τους επισκεφθούν και να τους μιλήσουν και στο ραντεβού. Πάνε 4 γονείς στις 170 οικογένειες. Αν ήταν υποχρεωτικό, αν ήταν μία φορά το μήνα υποχρεωτικό, μα δεν μιλάμε γι' αυτό, μιλάμε για το υποχρεωτικό. Επίσης, κάποιος πρέπει να παρακινήσει, κάποιος πρέπει να μιλήσει. Ξέρετε γιατί μιλάμε. Ξέρετε ότι 16χρονος προφυλακίστηκε. 16 χρονών έχουμε την πρώτη προφυλάκηση. Δηλαδή, πάμε πλέον στα ποινικά. Πάμε πλέον αλλού. Άρα, τι αυτό θα κάνουμε? Θα βάζουμε τα παιδιά μας στη φυλακή? Τι θα κάνουμε? Δεν πρέπει να φροντίσουμε. Πώς πρέπει να φροντίσουμε? Με τη σταθερή, σωστή γνώση. Να κλείσουμε. Κύριε Σπυρόπουλε, εγώ, συγγνώμη, Σπυρόπουλε. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς αυτά τα παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 13, 14, 15 ετών ξέρουν πού να χτυπήσουν για να τραυματίσουν το συμμαθητή τους. Από πού παίρνουν αυτές τις εικόνες, από πού παίρνουν αυτά τα ερεθίσματα? Κοιτάξτε, τις εικόνες... Ακόμα και αν υπάρχει ένα ήσυχο σπίτι. Τις εικόνες και τη γνώση την παίρνουν από το διαδίκτυο. Ναι. Τώρα, είναι δεδομένο αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους παράγοντες που οθούν στη βία,
Πολύ σωστά του επισήμανε και ο Δημήτρης ο Σούρας και ο Γιώργος ο Καλιακμάνης. Όμως θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμα, να πάμε ένα βήμα πίσω. Ερμηνεύοντας λίγο και όσα ακούστηκαν. Θεωρώ ότι πλέον στην ελληνική κοινωνία έχουμε μια κρίση θεσμών. Δηλαδή, οι γονείς πραγματικά δεν πάνε στις συναντήσεις, όπως είπε ο Γιώργος και ο Δημήτρης, γιατί δεν εμπιστεύεται πλέον κανένα στο θεσμό του σχολείου. Δεν εμπιστεύεται κανένα στο δάσκαλο. Αμφισβητούν όλοι όλους. Ξέρετε, αυτό είναι και ένα εφαλτήριο ουσιαστικά, μια αρχή για την βία που υπάρχει, που ενυπάρχει, που ενδημεί μέσα στην κοινωνία μας γενικότερα, η οποία μπορεί να έχει και οικονομικές ή άλλες διαστάσεις. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο εγώ προτείνω και σε επίπεδο πρόληψη και πρέπει να μας προβληματίσει, είναι το γεγονός ότι σε τελική ανάλυση όλοι πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, αναφορικά με το τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι στα παιδιά μας, αλλά και το τι ζητάμε. Είναι αλυσιδωτό το πρόβλημα. Αν πηγαίνουν στο σχολείο και τα παιδιά μας και μαθαίνουν άλλα από αυτά που λέμε εμείς. Άμα εμείς λέμε στα παιδιά μας το απλό, το κοινό, και πάνε στο σχολείο και διαβάζουν άλλα. Έχετε δίκιο, άλλα. Έχετε δίκιο. Τι και γίνεται μετά. Θα πρέπει να παρέμβουμε. Θα πρέπει να παρέμβουμε. Έχουμε πολιτεία. Η πολιτεία στην θα παρέμβει. Ξέρετε κάτι, ακούστε με λίγο. Τόλμησα να πω μέσα σε μία παράσταση ότι τα φύλλα είναι δύο. Τα βιολογικά φύλλα. Μιλάμε δηλαδή για την ανθρώπινη ύπαρξη. Τόλμησα να το πω. Δεν απαντήσανε αν τα φύλλα είναι δύο. Ξέρετε τι λέγανε, γιατί να μιλήσω, γιατί να το πω, γιατί να σηκωθώ όρθιος. Και δημιουργήθηκε ένα τεράστιο θέμα όλο το καλοκαίρι με τα φύλλα τα βιολογικά. Καταλαβαίνετε, αν αυτό πάει στο σχολείο και πεθετεθεί το θέμα, είναι δύο τα φύλλα. Ναι. Καταλαβαίνετε, αν υπάρξει δύο λεπτά σπίτι. Να λένε άλλο θέμα νόμος, αυτό. Σα ακούω, που να πούνε ότι τα φύλλα τα βιολογικά δεν είναι δύο. Τι πρόκειται δεν χρειάζεται νόμο να το πει αυτό. Να καταλάβετε, γιατί αλλιώς το λέτε. Υπάρχουν δάσκαλοι αυτή τη στιγμή μου έχουν καταγγείλει που λένε ότι δεν θα σα λέω ούτε με το ούτε με το ή, θα σα λέω με το. Όμως αυτό είναι άλλη κουβέντα. Και ναι. Σούρα, καταλαβαίνω πως το λέτε, μην παρεξηγηθώ και την πνεύμα. Έκανα. Δεν δημιουργεί αυτό την ιδέα. Αλλά μπορούμε να κάνουμε ένα πάνελ και γι' αυτό. Δεν ακούγόμαστε όλοι μαζί σας, παρακαλώ. Ένα πράγμα θέλω. Και εδώ θέλω τη βοήθεια του κυρίου Σπυρόπουλου και θέλω να μιλήσουμε με απόλυτη ειλικρίνεια. Φταίνει και οι δικηγόροι σε ένα σημείο, κύριε Σπυρόπουλο. Φταίνει και οι συνάδελφοι και δεν το λέμε πολύ σεβασμό στην προσπάθεια κάθε λειτουργού τη δικαιοσύνη όταν έχει το γονέα που έχει ξυλοφορτώσει το παιδί του και είναι κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας ενηλίκου και πάει ο δικηγόρος και να του πει: σε παρακαλώ, σοβαρέψου και εσύ και το παιδί σου, εσύ Κώστα, Μαρία, ελάτε λίγο, ξαναδείτε τον εαυτό σας, βοηθήστε το παιδί σας, βοηθήστε τον εαυτό σας να λειτουργήσει και συμβουλευτικά. Όταν του χτυπάς όμως το εντολέας τον νόμο και του λες: μην ανησυχείς, μέχρι δύο χρόνια τουλάχιστον. Αυτό θα δεν είναι το τελευταίο. Μήνες, θα πάρεις μια αναστολή, θα διαγραφεί και άντε για συνέχισε. Δεν δημιουργείς μια παρότριση στο θολωμένο μυαλό του γονέα που γουστάρει, αγαπάει ή θεωρεί ότι η βία είναι η λύση για όλα τα προβλήματα του παιδιού του. Κοιτάξτε. Δεν πρέπει και εμείς, και μάλλον και οι δικηγόροι και οι ειδικοί, να μην κάνουν μόνο τη δουλειά, να κάνουν και τη δουλειά τους. Αυτό λέω. Να μην διεκπεραιώνουν, να πούν και ένα παραπάνω λόγο. Κοιτάξτε να δείτε. Ή μη φοβόμαστε μήπως στραβώσει ο εντολέας, μητέρα ή πατέρας. Καλά, δεν είσαι καλός δικηγόρος γιατί μου δίνει συμβουλές. Εγώ θέλω να μου πει τα γρήγορα πώς θα γλιτώσει. Και αυτό όμως. Και αυτό όμως. Έχει σημασία που λέω γιατί δημιουργεί και. Σπύρο, επίτρεψέ μου. Και αυτό όμως που λες το τελευταίο είναι ένα επιχείρημα το οποίο ακυρώνει το προηγούμενο, την προηγούμενη παρατήρηση. Γιατί αν και σημειώνω ότι δεν είμαι συνδικαλιστής, δεν εκλέγω. Όχι. Έτσι το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, όταν το κράτος μας αντιμετωπίζει ως επιχειρηματίες και μάλιστα επιχειρηματίες οι οποίοι. Θες να χάσει τον εντολέα, λέτε. Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό, δεν να χάσει τον εντολέα. Επίτρεψε μου να πω το εξής. Ο ρόλος του δικηγόρου είναι να υπερασπιστεί τον εντολέα του. Ο ρόλος του δικηγόρου είναι να πει, χωρίς να πει ψέματα, χωρίς να διαστρεβλώσει με νομικούς όρους τη θέση του εντολέα του. Από εκεί και πέρα, σε συμβουλευτικό επίπεδο. Αυτό λέω. Δεν λέω τι θα κάνει. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος και όλοι μας κάνουν σχετικές ενημερωτικές εκδηλώσεις και έχουν οι δικηγόροι γενικώς έχουν. Να λειτουργούμε αποτρεπτικά. Μπορώ να βοηθήσω αυτό. Χιλιάδες ανήλικοι συνελήφθησαν το τελευταίο. Κύριε Καλιακμάνη. Ακούστε αυτό που είπατε. Σε αυτό που συζητάτε. Οι γονείς. Ξέρετε πόσα μηνύματα έχουν τόση ώρα. Δεν θέλουν να ακούσουν. Δεν θέλουν να ακούσουν ότι το παιδί του έχει πρόβλημα. Και γι' αυτό και οι δικηγόροι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Θέλουν να ακούσουν ότι δεν φταίει το δικό σου παιδί. Σιγά τι έκανε, μωρέ. Πήρε τη φαλτσέτα να. Εντάξει, το παιδί αφού θέλει να μάθει κομμωτική.
Αφού θέλει να μάθει κομμωτική. Του αρέσει αυτό, σιγά τι έκανε. Αυτός επιχείρημα, αυτό επιχείρημα δεν είναι. Ακούστε, Αλεξανδρούπολη, αυτό το επιχείρημα. Γιώργο, δύο λεπτά, συγγνώμη. Να δώσω μια τελειώσει. Να τελειώσει ο Γιώργος και μετά. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Γιατί όμω το είπε ο δικηγόρο. Γιατί το είπε ο δικηγόρο. Το είπε. Γιατί αυτό ήθελε να ακούσει. Γιατί αυτό ήθελε ο γονιό. Βγαίνουν πολλέ φορέ και σε εσά κάποιοι γονεί. Θυμάται. Ρωτήστε τους άμα τους έχει πάρει ένας πατέρα και να τους πει ότι ρε άνθρωπε, το παιδί μου έσφαλε. Οπότε. Το παιδί μου άγγιξε το παιδί, το χτύπησε, έκανε, πρέπει να το δω. Κύριε Καλιακμάνη, δεν είναι μόνο αυτό που λέτε, έχετε δίκιο. Έρχονται στην αστυνομία και το δικό μου παιδί. Τι λέτε τώρα. Έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε τι άλλο είναι, κύριε Καλιακμάνη. Ξέρετε τι το χτύπησε το κορίτσι. Γιατί το κορίτσι τους είχε βρήσει πριν 10 πέρες. Γιατί τους είχε χτυπήσει μια σφαλιάρα. Κανένας δεν παραδέχεται. Αφήστε να σας δώσω μια είδηση που αυτή είναι η είδηση. Αλεξανδρούπολη χτες. Μισή ώρα στη Δέλτα TV τα συζητούσαμε με τους εκεί δημοσιογράφους και τους δικηγόρους Αλεξανδρούπολης. Πεντάχρονα δύο αγοράκια, 5 χρονών και 5 χρονών, σε νηπιαγωγείο της πόλης, ασέλγησαν πάνω σε 5χρονο. Ο ιατροδικαστής είπε ότι υπάρχει μικροτραυματισμό. 5 και 5. Μπράβο ρε Ελλάδα, μπράβο σου. Καλά. Θέλω να ένα ερώτημα εγώ ήθελα στον κύριο Καλιακμάνη περισσότερο, γιατί έχω λάβει ένα μήνυμα από μία μητέρα, όπου μου λέει ότι έχει μία κόρη 14 ετών και λένε τα παιδιά μεταξύ τους στο σχολείο που βλέπουν αυτές τις εικόνες, και το λέω σε όλους. Βλέπουν, λέει, τα παιδιά αυτές τις εικόνες και το παίρνουν για πλάκα ότι τα συλλαμβάνουν. Ότι τα βλέπουν με τις χειροπέδες και τραβάνε βίντεο τα άλλα τα παιδάκια. Υπάρχουν και αυτά, κύριε Καλιακμάνη, το παίρνουν στην πλάκα τα παιδιά. Το παίρνουν στην πλάκα και όχι μόνο στην πλάκα. Για μερικά παιδιά είναι αξίωμα αυτό. Να σε συλλάβει η αστυνομία, να πας στα κρατητήρια, να σου φορέσουν χειροπέδες. Τα βγάζουν οι φωτογραφίες και δεν βάζουν στο διαδίκτυο. Κοίταξε, μα αυτά τα πρότυπα, αυτό βλέπουν τα παιδιά. Όταν βλέπουν τον άλλον που τραγουδάει και το βίντεο κλιπ δείχνει ότι τον κυνηγάει η αστυνομία, σου λέει, κοίταξε αυτός. Αυτός είναι, δεν σε κυνηγάει η αστυνομία. Αύριο αλλάζει ο ποινικός κώδικας, ξέρετε. Αύριο έρχεται στη Βουλή αλλαγή του ποινικού κώδικα. Να φτιάξουν φυλακές τότε, γιατί αυτό σημαίνει η αυτηροποίηση των ποινών. Ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία. Φτιάχνουν φυλακές γιατί δεν μπόρεσαν να φτιάξουν σχολεία. Σχολεία, όχι κτίρια. Εκπαίδευση. Εκπαίδευση, ουσιαστική εκπαίδευση. Και κοινωνικές δομές να ασχολούνται με την οικογένεια, με το θεσμό της οικογένειας. Τα όρια στην κοινωνία τα βάζουν οι νόμοι. Τα σχολεία, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Και στην οικογένεια οι γονείς. Τελείωσε, δεν υπάρχει κανένα. Πρέπει και η κοινωνία. Συνεχή τροποποίηση, συγγνώμη, από του ποινικού κώδικα, μια και αναφέρθηκε ο κύριος Σούρας, να πούμε ότι μόνο ανασφάλεια δικαίου δημιουργούν. Δεν λύνουν, εννοείται, το πρόβλημα. Ο ποινικός μας κώδικας έχει καταντήσει δικό σου. Τα παιδιά με παρόμοια. Δηλαδή, γελάω. Ποια μυαλά τα σκέπτονται αυτά. Τα παιδιά λοιπόν τώρα που έχουν επιθετικότητα μέσα θα σκεφτούν και θα κάνουν μια ομίγυρη όπως κάνανε εκεί την αρένα, την Γλυφάδα. Παιδιά, ακούστε να δείτε, δεν πρέπει να χτυπήσουμε, γιατί αν χτυπήσουμε αυστηροποίησαν το κώδικα ποινικής δικονομίας και θα πάμε εκεί που πηγαίναμε σε καταστήματα κράτησης μια εβδομάδα, ένα μήνα, θα πάμε 2 μήνες, 3 μήνες. Είναι γελία αυτά. Γιώργο, μου επιτρέπεις, Γιώργο. Είναι επικοινωνιακά. Γιώργο, κύριε Σούρα. Είναι μόνο φωτοβολίδες. Δώστε μας, παρακαλώ. Ακούει ο κόσμος σαν κάτι κάνανε. Θέλω μια κατάχρηση χρόνου και να ζητήσω συγγνώμη από όλους σας. Ούτε το κοινωνικό κράτος. Και από τη χρήση μου. Ένα λεπτό να σας... μια μαρτυρία. Yes. Πέρσι τέτοιο καιρό, ξέρετε περισσότερο ότι βρεθήκαμε αυτή η εκπομπή στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων για να κάνουμε μια έρευνα για την ανική παραβατικότητα και κλιματικότητα. Μεταξύ των παιδιών που μας μιλήσανε ήταν και ένα παιδί που κατέσφαξε έναν υπάλληλο σε περίπτερο, τον κατέσφαξε μαζί με την παρέα του, τον μαχαίρωσε δηλαδή. Όταν βγήκε για πλάκα με την παρέα του, είχε το μαχαίρι αυτός, πήγαν να κάνουν για πλάκα να αρπάξουν κάτι, αντιστάθηκε ο άνθρωπος. Και ασυνείδητα, όπως μας περιέγραφε, τρεμάμενο το παιδί μέσα στη φυλακή, μέσα στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέου, γιατί έτσι λέμε τις φυλακές για τους πιτσιρικάδες. Έτσι ονομάζουν τις φυλακές. Τον έσφαζα, λέει, γιατί θυμήθηκα, υποσυνείδητα λειτουργήσα, λέει, όπως έκανα στο βιντεοπαιχνίδι. Δεν κατάλαβε τι έκανε. Και τα μάτια ήταν γουρλωμένα και έκανε μήνες να συνειδητοποιήσει ότι είχε αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή. Αυτό έγινε μέσα στις φυλακές. Τον Ιούλιο, Γιώργο, που ήμουν στο ΜΟΔ, στο μειχτό ορκωτό δικαστήριο για άλλη εκδίκαση δίκη, στη διπλάνη αίθουσα, δικαζόταν ως ένοχος για ανθρωποκτονία. Και τον είδα κατηγορούμενο. Ράγησε η καρδιά μου. Φυσικά για τον άνθρωπο που έφυγε,
το θύμα, που ήταν οικογενειάρχης, αλλά για ένα παιδί 19 ετών που στεκόταν όρθιος με το σακάκι του. Ε? Δεν είχε βγάλει ακόμα γένεια αυτό το παιδί και έβλεπε τη ζωή του να διαλύεται. Γιατί ήθελε απλά να κουβαλήσει ένα σουγιά μαζί του, γιατί ήθελε απλά να επαναλάβει ότι έχει συνηθίσει ο εγκέφαλός του ασυνείδητα ότι πρέπει να κάνει στο βιντεοπαιχνίδι. Θέλω να καταθέσω την παρέα αυτό. Φτιάξει εμείς. Εγώ θα αυτό είναι πω, μια πολύ σημαντική κατάθεση. Είναι η αλήθεια όμως. Αν έχετε... Αυτό είναι η σημαντική κατάθεση που πάρτε τα κινητά σήμερα από τα παιδιά. Ναι, κύριε Σούρα. Πάρτε νομίζω, τα κινητά από τα παιδιά. Περίμενε ρε Γιώργο. Ελάτε, νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό που είπες. Mm-hmm. Δείχνει όλο το πρόβλημα. Αλλά θέλω να σου πω, Σπύρο, κάτι. Ό,τι και να πούμε εμείς, ό,τι και να κάνουμε εμείς, όσες εκπομπές και αν γίνουν στην τηλεόραση, αν η ίδια η πολιτεία δεν φροντίσει να απασχολήσει, πάρ' το ρήμα όπως θέλεις, την οικογένεια και το σχολείο με αυτό το θέμα, αυτά δεν πρόκειται να τελειώσουν ποτέ. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω αυτό που είπε ο Υπουργός, ότι γίνανε 9.000 συλλήψεις ανηλίκων σε 8 μήνες. Βοηθήστε μας σε κάτι. Πρέπει να πάμε να αλλάξουμε. Αγαπητέ Γιώργο, θα βοηθήσετε όλοι τώρα. Όχι, όχι, να το πω αυτό. Πες την τελευταία κουβέντα, σε παρακαλώ, για να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε τον κύριο Γιαννόπουλο στη σύνδεση. Κάποιος υπουργός είπε και κάτι άλλο. Ότι δεν έχουμε, λέει, το μαγικό κλειδί για να αντιμετωπίσουμε την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα. Παραδέχετε δηλαδή ότι μόνο με μαγικό τρόπο θα αντιμετωπιστεί. Δηλαδή ποτέ. 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 Αυτό είναι παραδοχή που πρέπει όλους να μας βάλει να σκεφτούμε.